Οι συνάδελφοι, εμείς στα νοσοκομεία βρισκόμαστε μια εβδομάδα μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα νοσοκομεία. Θα αναφερθεί και η συνάδελφος η Σταματέλου συνολικά και για τους αγώνες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα και με την τριήμερη απεργία μέσα στα νοσοκομεία και κάποια συμπεράσματα που βγαίνουν από τους αγώνες. Εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο που ανοίγει διάπλητα την πόρτα για να μπουν επιχειρήσεις μέσα στα νοσοκομεία, η κυβέρνηση πέρα από αυτό το νομοσχέδιο έχει στα σκαριά και ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα στην δημοσιότητα τόσο έντονα γιατί δεν έχει έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Ωστόσο είναι αποφασισμένη η υπουργική απόφαση η οποία αναφέρει κατόπιν πρότασης της υφυπουργού και του υπουργού ότι να μετατραπούν τα ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού σε νήπη για τα ΔΕΛΤΑ. Αυτό σημαίνει νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με την επωνομασία Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα. Το οποίο σημαίνει ξεκάθαρα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει θέμα συζήτηση στους συλλόγους γονέων, στα σωματεία, συνολικά σε κάθε εργαζόμενο, ότι δεν γίνεται πραγματικά να ξεπουλάνε και να ιδιωτικοποιούν τον παιδικό καρκίνο και να τον ξεπουλάνε στη Βαρδινογιάννη και στην κάθε Βαρδινογιάννη. Και επειδή εμείς εκεί πέρα στα Παίδων έχουμε ζήσει τόσα χρόνια στις πλάτες μας στη Βαρδινογιάννη, που έρχεται και φωτογραφίζεται και κάνει τις διάφορες χειρετούρες εκεί πέρα με τη διοίκηση και με τα υπουργεία, και ξέρουμε πολύ καλά, είχαμε προειδοποιήσει όλο τον κόσμο ότι αυτές οι λεγόμενες δωρεές κάποια στιγμή προφανώς θα γυρίσουν αν μη τι άλλο μπούμεραν. Και πρέπει κανένας από εμάς να μην έχει καμία αυταπάτη τι σημαίνουν όλες αυτές οι δωρεές, είτε είναι στα νοσοκομεία, είτε είναι σε κάποιον άλλον οποιοδήποτε άλλο φορέα. Και θέλουμε να πούμε ότι αναρωτιόμαστε γιατί αυτό το τμήμα των Παίδων που πραγματικά είναι μοναδικό στην Αττική, υπάρχει μόνο άλλο ένα στη Θεσσαλονίκη, εξυπηρετεί καθημερινά τεράστιο όγκο παιδιών και θέλω μόνο να αναφέρω ότι στην Ελλάδα μόνο κάθε χρόνο 300 παιδιά διαγνώσκονται με καρκίνο. Όμως, επειδή έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία, πάνω από το 80% τελικά επιβιώνουν. Ενώ παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία, το ποσοστό είναι φρικιαστικό, είναι 20%. Δηλαδή, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει το να κοπεί τελικά και να μην μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη πρόσβαση των ασθενών σε τόσο εξειδικευμένη θεραπεία, τι επίπτωση συνολικά θα έχει για την υγεία συνολικά των παιδιών, αλλά και όλης τους της οικογένειας. Αναρωτιόμαστε γιατί πρέπει να υπάρξει τέτοια μεγάλη αλλαγή στις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων εκεί πέρα. Μήπως όλες αυτές οι έρευνες και τα πρωτόκολλα που τρέχουν πρέπει τελικά κάποιος άλλος να κερδίσει, μήπως αυτός είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις κτλ. Και νομίζω ότι επειδή δεν ξέρουμε κι εμείς πότε θα έρθει αυτό προς ψήφιση ή αν τελικά θα έρθει προς συζήτηση, ωστόσο πρέπει να ανοίξει σαν θέμα συζήτησης και να αποτελέσει συνολικά η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία κριτήριο για να κατέβουν οι συνάδελφοί μας στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Είναι πολύ σημαντικό και θα κλείσω λίγο με αυτό, ότι πάρα πολλοί από εσάς είσαστε γονείς ή έχετε εγγόνια, ανήψια κτλ. Και νομίζω ότι βιώνετε το τελευταίο διάστημα την κατάσταση που επικρατεί στα Παίδων με τις τεράστιες αναμονές. Και θέλουμε να πούμε ότι πέρα από το ότι γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια και πέρα από τους εργαζόμενους, να πούμε το εξής, ότι στα ιδιωτικά υπάρχει ακριβώς η ίδια αναμονή και δεν είναι μόνο αυτό, συνάδελφοι. Οι γονείς έχουν χρυσοπληρώσει πακέτα ασφαλιστικών και τα ιδιωτικά πλέον τους λένε: εμείς δεν έχουμε κάποια κλίνη, είμαστε γεμάτοι. Πήγαινε στο Παίδων. Πήγαινε στο Παίδων, περίμενε άλλες 8 ώρες για να βρεις κρεβάτι. Όμως έτσι είναι ιδιωτικός τομέας, συνάδελφοι. Αυτή η φούσκα και το πολύ ωραίο που φαίνεται του ιδιωτικού τομέα και αυτή η βιτρίνα, όταν έρχονται τα δύσκολα, όπως είχε έρθει τότε και ο COVID, όπως είναι τώρα η έξαρση με τις ιώσεις και η ανησυχία που έχουν τεράστια οι γονείς, δεν βάζει προφανώς, όχι μόνο δεν βάζει πλάτη, αλλά κοιτάει την τσέπη. Και σου λέει: εγώ έχω γεμίσει, έχω φουλάρει όλα τα δύσκολα περιστατικά να μετακινηθούν στο Παίδων. Και αυτό νομίζω για ένα γονιό που έχει πληρώσει τριψήφιο αριθμό εκεί πέρα στα επίγοντα για το παιδί του, πρέπει να αποτελέσει και αυτό ένα θέμα και μέσα στα σωματεία συνολικά και στους συλλόγους να κατέβουν στο συλλαλητήριο. Και εμείς επίσης καλούμε και στην απεργία που είναι την Τετάρτη, την πανηγειονομική, και στο συλλαλητήριο και στην συγκέντρωση που υπάρχει στο Υπουργείο
υγείας. Και τέλος, για να κλείσω, επειδή διάφορα λέγονται τέλος πάντων για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο νοσοκομείο ιδιωτικό, το λεγόμενο ΣΔΙΤ, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Σαντορίνη. Και είναι δηλαδή αυτό το πράγμα, επίσης πρέπει να το υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους μας. Ευχαριστώ πολύ.